μετά από μια παρέλευση 15 ημερών και όχι με αδυναμία, αλλά με στόχο και με προοπτική ένα θέμα το οποίο αφορά τις περισσότερες φορές όλους μας, μηδενός εξαιρωμένου μικρούς ή μεγάλους, άρχοντες ή ερχόμενους, και μετά από πρόταση προσωπική του κυρίου Πολυγέννη από το Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ρομφαία, σήμερα θα αναζητήσουμε την αλήθεια πάνω στον σχολικό εκφοβισμό και στη σχολική βία, συνώνυμους όρους, με έναν κοινό όρο, bullying. Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Τι είναι σχολική βία? Σχολική βία είναι η εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία ή επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την επιβολή βούλησης, την κυριαρχία και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου από ένα πιο δυνατό άτομο ή από μια ομάδα ατόμων. Η σχολική βία δεν είναι πρόβλημα της εκπαίδευσης, είναι πρόβλημα της κοινωνίας γενικότερα, διότι επηρεάζει μακροχρόνια την εγκληματικότητα και την βία. Και το λέμε αυτό σήμερα σε μια εποχή όπου βλέπουμε το bullying να είναι συχνό φαινόμενο, όχι μόνο στην σχολική ζωή, αλλά σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνίας μας. Δηλαδή στην αθλητική ζωή, στην πολιτική ζωή, στην εκκλησιαστική ζωή πολλές φορές και ακόμη περισσότερο στην καθημερινή ζωή του καθενός μας. Τι είναι όμως ο σχολικός εκφοβισμός? Είναι η βία που ασκείται από και σε βάρος των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου μέχρι την ηλικία των 12 ετών. Από την ηλικία των 12 μέχρι την ηλικία των 18 ετών έχουμε σχολικό εκφοβισμό που όμως βρίσκεται πάντοτε σε ευθύνουσα πορεία. Ο σχολικός εκφοβισμός είναι, ανήκει και είναι στο φάσμα των μορφών της σχολικής βίας, όμως και περιλαμβάνει και πολλές φορές μορφές μαθητικής δραστηριότητας οι οποίες θεωρούνται μέρος της σχολικής ζωής. Άρα λοιπόν συνήθως οι δύο όροι, σχολική βία και σχολικός εκφοβισμός, θεωρούνται συνώνυμα και αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως bullying. Να λοιπόν γιατί ασχολούμαστε σήμερα με τον σχολικό εκφοβισμό και με τη σχολική βία, γιατί ίσως και σε μία παρένθεση πρέπει να πούμε ότι τι δεν είναι σχολικός εκφοβισμός, τι δεν είναι bullying, όταν δεν ασκείται και ποτέ δεν ασκείται, δεν έχουμε εκφοβισμό ούτε bullying ανάμεσα σε άτομα της ίδιας σωματικής δύναμης ή ακόμη και της ίδιας συναισθηματικής αντίδρασης και της ίδιας κουλτούρας. Δηλαδή, δύο άτομα με την ίδια συναισθηματική αντίδραση θυμωμένοι δεν έχουμε και δεν θα δημιουργήσουν ποτέ βία. Θα δημιουργήσουν κάτι διαφορετικό. Όμως δεν θα είναι σχολικός εκφοβισμός ή δεν θα είναι σχολική βία. Πολλοί απορούν και αναρωτιούνται αν τελικά τα παιδιά μπορούν να διαχειριστούν τις καταστάσεις σύγκρουσης. Στις περισσότερες φορές και τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν αν υπάρξει γνώση και επιμόρφωση. Πριν 4 χρόνια, όταν ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως κύριος Άνθιμος άρχισε μία επιμόρφωση η οποία έφτασε στα 4.500 άτομα, αποτέλεσμα αυτών είναι να γίνουν πυρήνες στα 4.500 άτομα σε 30.000 άτομα, και η επιμόρφωση είχε ως στόχο την ένταξη και την ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνία και στην εκπαίδευση γενικότερα. Ίσως τότε κανείς δεν υπολόγιζε την σημασία και την αξία αυτού του εγχειρήματος. Τώρα λοιπόν που έχει διαχυθεί και στις άλλες Μητροπόλεις, τόσο στην Ιερά Μητρόπολη Μαρωνίας όσο και στην Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα εξαιρετικό έδαφος όπου μπορεί κανείς να καλλιεργήσει, να επιμορφώσει, αλλά και να άρει την προκατάληψη, γιατί μόνο η γνώση οδηγεί στην άρση της προκατάληψης. Άρα λοιπόν, αν υπάρξει πολύ καλή ενημέρωση, τότε είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει κάποιος, είτε λέγεται γονιός, είτε λέγεται μαθητής, είτε λέγεται εκπαιδευτικός, πώς μπορεί ουσιαστικά να μειωθεί ή και να εξαλειφθεί η σχολική βία. Ποιες είναι οι μορφές σχολικής βίας? Μορφές σχολικής βίας έχουμε σωματικές, με σπρωξήματα, με ξυλοδαρμούς, με χειρονομίες, συχνό φαινόμενο πλέον στη σχολική ζωή, λεκτική βία, η οποία αφορά βρισκές, φραστικές επιθέσεις, παρατσούκλια, κακόβουλα πειράγματα, ρατσιστικά σχόλια, αρνητικά σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση. Και εδώ μπορούμε να πούμε, επειδή μιλάμε για τη διαφορετικότητα και επειδή μιλάμε για τη σχολική βία, ακόμη και σήμερα, τώρα εμείς που προσπαθούμε να ενημερώσουμε σε ένα ευρύτερο ουσιαστικά ηλεκτρονικό και μη κοινό, θέλουμε να πούμε ότι ακόμη και σήμερα χρησιμοποιούμε την έννοια και τον όρο μετανάστης, που όμως για πάρα πολλούς θεωρείται βρισιά.
λέμε κάποιος ότι είναι χοντρός ή λέμε κάποιος ότι είναι αδύναμος ή αδύνατος και τον πειράζουμε. Ακόμη και αυτή η αδυναμία, αυτή η διαφορετικότητα πολλές φορές μπορεί να αποτελέσει και να, την αφορμή για σωματική βία. Έχουμε την ψυχολογική συναισθηματική βία που είναι αποκλεισμός από παρέες και από ομάδες συνομιλίκων, εκβιασμή, πίεση, και έχουμε και την ηλεκτρονική βία η οποία αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι σήμερα των νέων ανθρώπων και ειδικά του μαθητικού πληθυσμού και ίσως ιδιαίτερα αξιοπρόσεκτο. Γιατί? Διότι υλοποιείται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων, μέσω ηλεκτρονικού διαδικτύου και μέσω email, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και βαρύνουσα σημασία, γιατί βλέπουμε πολλές φορές, παρότι είναι απογορευμένο από το Υπουργείο Παιδείας, βλέπουμε πολλές φορές να κυκλοφορούν κινητά στα σχολεία από μαθητές προσχολικής μέχρι μαθητές νοικιακής εκπαίδευσης. Ποια είναι όμως τα χαρακτηριστικά του θήτη? Εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε τον θήτη εκβιαστή, έχουμε το θύμα και έχουμε και τον θεατή. Άρα λοιπόν στη σχολική βία έχουμε τρία συγκεκριμένα πρόσωπα, τρεις συγκεκριμένες ομάδες προσώπων. Ο θήτης, το θύμα και ο θεατής. Ποιος είναι ο θήτης? Είναι άτομα με φυσικές και σωματικές δυνάμεις μεγαλύτερες από τα θύματα, εκφράζουν μια γενικευμένη οργή για οτιδήποτε, είναι επιρρεπή σε παραβάσεις κανόνων και αντικοινωνικές συμπεριφορές, είναι ενεργητικά και υπερδραστήρια άτομα, είναι αυθόρμητοι και παρορμητικοί, έχουν μειωμένους ηθικούς ενδιασμούς και έχουν χαμηλή ενσυναίσθηση και με χαμηλό βαθμό αισθήματος αλληλεγγύης. Έχουν χαμηλό βαθμό συνεργασίας και προθυμίας, δείχνουν σιγουριά για τον εαυτό τους όσον αφορά όμως το κομμάτι της επικυριαρχίας απέναντι στους άλλους, είναι εξωστρεφείς και κοινωνικά ενεργοί, ετοιμόλογοι, ικανοί να ξεφύγουν πιθανότητα από δύσκολες καταστάσεις και έχουν υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας. Άρα λοιπόν, τώρα μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί οι θήτες προσπαθούν να δημιουργήσουν ζητήματα στα θύματα, δηλαδή στα υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας ή γενικά της κοινωνίας μας. Ποια είναι όμως τα θύματα? Είναι ευαίσθητα, είναι ήσυχα, είναι συναισθαλμένα άτομα, είναι σωματικά και φυσικά πιο αδύναμα άτομα, συχνά παρουσιάζουν και πολλές φορές παρουσιάζουν κάποια πνευματική μειονεξία, είναι εσωστρεφείς και τις περισσότερες φορές μοναχικοί, στην κλίμακα νεύρωσης και εσωστρέφειας παρουσιάζουν υψηλό βαθμό, είναι αγχώδεις και ανασφαλείς, έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση και χαμηλή αυτοπεποίθηση, χαρακτηρίζονται από παθητικότητα και υπερασπίζονται δύσκολα τον εαυτό τους. Διαχειρίζονται πολύ δύσκολα τις επιθετικές αντιδράσεις, ίσως τις περισσότερες φορές αρνούνται να αντιδράσουν, είναι λιγότερα δημοφιλή άτομα, έχουν μια άρνηση για το σχολείο, παρουσιάζουν ψυχοσωματικές ενδείξεις όπως τραυλισμό, άρνηση σύντησης και γίνονται ενίοτε επιθετικοί και εκφοβίζουν άλλα παιδιά πιο αδύναμα. Δηλαδή, τα θύματα πολλές φορές προσπαθούν και εκείνα να επικυριαρχήσουν στους άλλους. Και έχουμε βέβαια και τον θεατή, ο οποίος τίνει και παίρνει πάντοτε το μέρος του θύματος και του θήτη και προσπαθεί ουσιαστικά να εισχωρήσει μέσα στα θύματα, φοβάται τον θήτη γι' αυτό και δεν αντιδρά. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε πάρα πολύ, οι οποίοι είτε ασχολούμαστε είτε δεν ασχολούμαστε με το αντικείμενο και την ειδική αγωγή, τελικά υπάρχουν άμεσες και μακροχρόνιες συνέπειες? Βεβαίως. Υπάρχει μία σωματική και ψυχική εξάντληση στα θύματα, υπάρχει μείωση της αυτοεκτίμησής τους, υπάρχει μία απομόνωση και μοναχικότητα, υπάρχει ένας χαμηλός αυτοσεβασμός, υπάρχουν φοβίες, δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο οι μαθητές και βέβαια υπάρχει μία σχολική άρνηση και μία σχολική αποτυχία. Παρατηρούνται μαθησιακές δυσκολίες, έχουμε μείωση σχολικής επίδοσης, έχουμε συγκέντρωση προσοχής που ξαφνικά οι γονείς αναρωτιούνται και προστρέχουν σε ειδικούς και προσπαθούν να δουν το τι γίνεται με τα παιδιά τους. Υπάρχουν πολλά ψυχοσωματικά προβλήματα, διαταραχές στον ύπνο, πάρα πολύ πονοκέφαλοι, πρόβλημα στη διατροφή τους, έχουν επιθετική συμπεριφορά, παρουσιάζεται ένα φαινόμενο ντόμινο, δηλαδή το παιδί θύμα εκφοβίζει με τη σειρά του άλλα πιο αδύναμα παιδιά. Και βέβαια έχουμε και περιπτώσεις στο εξωτερικό, περιπτώσεις αυτοκτονιών. Είναι ένα φαινόμενο που ίσως δεν το έχουμε δει ακόμη στην ελληνική επικράτεια, παρότι έχουμε τη μελέτη περίπτωση στην Κρήτη, όπου συνέβη στα Γιάννενα, και έχουμε και άλλες μελέτες περίπτωσης. Το θέμα είναι κατά πόσο όμως ο καθένας μας μπορεί και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει το φαινόμενο αυτό. Ίσως τελικά όχι μόνον είναι σημαντική
η τοποθέτηση του εκκλησιαστικού πρακτορείου Ρομφαία, ίσως και η αναζήτηση, η προσωπική αναζήτηση του κυρίου Πολυγέννη πάνω στο κομμάτι του σχολικού εκφοβισμού και της βίας γενικότερα, γιατί οι συνέπειες, οι μακροχρόνιες είναι τραγικές. Έχουμε κατάθλιψη και χαμηλή αυτοεκτίμηση, έχουμε μειωμένη προσωπικότητα και προσαρμοστικότητα, έχουμε έλλειψη εμπιστοσύνης, έχουμε εγκληματικότητα κατά την ενήλικη ζωή και έχουμε ένα κύκλο κακοποίησης στην ενδοοικογενειακή ζωή με ενδοοικογενειακή βία και με συζυγική κακοποίηση. Άρα βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Στους θήτες οι μακροχρόνιες συνέπειες γίνονται επιθετικοί, παρομητικοί, ατιμέλλυντοι, ούτως ή άλλως έχουν αντικοινωνική συμπεριφορά η οποία οδηγείται πιθανότητα σε εγκληματικότητα και υπάρχουν μετέπειτα πολλά προβλήματα με την αστυνομία. Και το λέμε αυτό γιατί, διότι παρατηρούνται αμέσως μετά την οικιακή εκπαίδευση πάρα πολλά τραγικά γεγονότα στην ζωή του θήτη και των θυμάτων σε διαφορετικό βαθμό. Όμως ποιοι είναι οι παράγοντες που προκαλούν τις αντικοινωνικές συμπεριφορές? Εδώ ποικίλουν οι παράγοντες. Έχουμε δηλαδή τα ατομικά χαρακτηριστικά, όπου έχουμε τη γενετική προδιάθεση με γνωστικές ικανότητες, έχουμε το οικογενειακό υπόβαθρο, πρότυπα, αξίες, παραμέληση προσωπική, υπάρχει έλλειψη γονικής καθοδήγησης και εδώ ίσως πρέπει να το προσέξουμε ακόμη περισσότερο και υπάρχουν κοινωνικές επιρροές, δηλαδή οι τρόποι προβολής της βίας μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η κρίση αξιών στην κοινωνία, το σχολικό κλίμα όταν υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση τόσο για τους βαθμούς, μια βαθμοθυρία, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο και βέβαια πολλές φορές έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στους γονείς και το σχολείο. Πάρα πολλοί γονείς απορούν τελικά και προσπαθούν να βρουν λύσεις αναζητώντας πολλές φορές την αιτία και ίσως η αιτία μερικές φορές μπορώ να σας πω σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό μπορώ να σας πούμε βρίσκεται μέσα στην οικογένεια. Πολλοί αναρωτιούνται και πάλι αν υπάρχουν προτάσεις για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας. Βεβαίως αρκεί να προσέξουμε πώς γίνεται η επιμόρφωση, πώς μπορεί να γίνει η ενημέρωση σε έναν ευρύτερο κύκλο, γιατί διότι μπορεί να μιλάμε για σχολική βία, όμως αργότερα μιλάμε για μια εγκληματική βία η οποία οδηγείται, ξεκινάει από το σχολείο, αν δεν προσεχθεί οδηγείται σε προσωπικό επίπεδο, σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικογενειακό επίπεδο και τότε τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα. Έχουμε ως πρότυπο και παρουσιάζεται ως πρότυπο για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας μια καινοτόμα πρόταση η οποία έχει να κάνει με την διαμεσολάβηση συνομιλίκων ή η επωνομαζόμενη σχολική διαμεσολάβηση. Την αναφέρουμε ενδεικτικά σήμερα στο Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ρομφαία γιατί ο καθένας από μας μπορεί να την υλοποιήσει τόσο στο σπίτι του όσο και στην εργασία του όσο και στο ευρύτερο πλαίσιο. Πώς γίνεται η επιλογή του διαμεσολαβητή, ποιος είναι ο στόχος και ποια μπορεί να αποτελέσει η αφόρμηση και τι είναι τα αποτελέσματα, είναι πάρα πολύ απλά. Η διαμεσολάβηση συνομιλίκων ή σχολική διαμεσολάβηση, όπως φαίνεται, ορίζεται η διαδικασία ειρηνικής επίλυσης, μια σύγκρουσης στο πλαίσιο της σχολικής ζωής ή της κοινωνικής ζωής αργότερα. Βέβαια, το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει ένα τρίτο άτομο, ο οποίος μπορεί είτε να αυτοπροταθεί, είτε να επιλεγεί από τους συμμαθητές του, τους συνομιλίκους του, είτε να επιλεγεί από το Σύλλογο Διδασκόντων. Η σχολική διαμεσολάβηση αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι στην αντιμετώπιση της σχολικής βίας και βέβαια είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να τοποθετηθεί και στον χώρο της Εκκλησίας και της ενωριακής ζωής μέσα από τα κατηχητικά και τις υπόλοιπες δράσεις αλλά και μέσα στον χώρο της κοινωνίας αργότερα. Για να το κατανοήσουμε ακόμη περισσότερο, όταν υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα στην οικογένεια και δεν μπορεί πιθανότατα να το λύσει το ζευγάρι ή να το λύσουν τα παιδιά μεταξύ τους. Αν δεν μπορούν να το λύσουν τα παιδιά μεταξύ τους, περισσότερες φορές παρεμβαίνει ένας από τους δύο γονείς. Όταν δεν μπορεί να το λύσει το ζευγάρι, τις περισσότερες φορές παρεμβαίνει κάποιος φίλος, και ίσως είναι το καλύτερο, κάποιος τρίτος δηλαδή, που είτε θα το επιλέξει το ζευγάρι, είτε θα το επιλέξει ο ίδιος να τους βοηθήσει αν είναι ένα κοντινό πρόσωπο. Λοιπόν, στην περίπτωση της σχολικής βίας επιλέγεται το τρίτο μέρος, το τρίτο άτομο, είτε από τους συνομιλίκους, είτε από τους εκπαιδευτικούς,
είτε όμως και αυτοπροτάσσεται ο ίδιος. Η εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση αφορά την εκπαίδευση μαθητών στη διαχείριση των συγκρούσεων στη σχολική κοινότητα, χρησιμοποιώντας δεξιότητες επικοινωνίας και συμπεριφοράς εντός του πλαισίου όπου υπάρχει ισότητα και σεβασμός όλων των διαφορετικών απόψεων. Ίσως εδώ πολλοί αναρωτηθούν τι συμβαίνει, τι μπορεί να γίνει στις μεγάλες πόλεις και στα μεγαλύτερα σχολεία. Αν μπορεί η σχολική διαμεσολάβηση να υπάρξει σε ένα μεγάλο γυμνάσιο ή σε ένα μεγάλο λύκειο, ή αν τελικά το φαινόμενο της σχολικής βίας παρατηρείται περισσότερο στην πρωτοβάθμια ή στην προσχολική και λιγότερο στη δευτεροβάθμια. Παρατηρείται περισσότερο στη δευτεροβάθμια το φαινόμενο της σχολικής βίας, αντιμετωπίζεται πολύ πιο ευκολότερα με τη σχολική διαμεσολάβηση και βέβαια και με άλλους τρόπους όπως είναι η γνώση και η ενημέρωση και η επιμόρφωση τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, αρκεί όμως να αποτελέσουμε οι ίδιοι όχι σημεία αντιλεγόμενα, αλλά σημεία όπου θα ενισχύσουμε την προσπάθεια του κάθε σχολείου. Η σχολική βία είναι ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έγινε ένα φαινόμενο το οποίο εξελίχθηκε σε ένα φαινόμενο που παρατηρείται πλέον σε καθημερινότητα, στην καθημερινή μας ζωή και καθημερινά, και βέβαια πρέπει να προσέξουμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο αποτελεί την απαρχή για να συνεχίσει σε όλες τις εκφάσεις της κοινωνικής και της καθημερινής ζωής μας. Το Εκκλησιαστικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ρομφαία προσπαθεί μέσω αυτής της ηλεκτρονικής εκπομπής να ενημερώσει όσο το δυνατόν περισσότερο για θέματα που αφορούν όλους μας. Όχι μόνο να ενημερώσουμε, αλλά να αποτελέσουμε την αφόρμηση για να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις. Μπορούμε, αρκεί ο καθένας μας να γίνει διαμεσολαβητής σε ένα πρόβλημα το οποίο θα δούμε και ίσως δεν θα ντραπούμε να το κάνουμε όχι μεγαλύτερο, αλλά πιο ουσιαστικό για να λύσουμε τα ζητήματα της κοινωνίας αργότερα.